Είμαστε με τον Παναγιώτη Μυριτζή, πρόεδρο του Νέου Ιδρυθέντου Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου. Κύριε Μυριτζή, ποιος είναι ο στόχος του συνδέσμου αυτού? Ο σύνδεσμος αυτός είναι μέσα στα μυαλά μας εδώ και πολλά χρόνια. Το ευτύχημα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι ότι υπάρχει ένα πολύ πλούσιο επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με τη συμβουλευτική επενδύσεων και επιχειρήσεων και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα και όχι ως πάρεργο, γιατί συνήθως το φαινόμενο παλιότερα τουλάχιστον και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας είναι κάποιοι να λένε είμαι και σύμβουλος επιχειρήσεων αλλά κάνω και άλλες 10 δουλειές μαζί. Εδώ έχει στα νησιά μας ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο, προσωπικά ασχολούμαι πάνω από 35 χρόνια. Και πάντα βλέπαμε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας τέτοιος σύνδεσμος, όχι τόσο για να υποστηρίξει τα συμφέροντά μας τα στενά, τα συντεχνιακά, με την έννοια ότι δόξα τω Θεώ ψωμί για όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα να διεκδικήσουμε κάτι σαν κλάδος κλπ. Πέρα από ενδεχομένως μια κατοχήρωση, η οποία είναι θέμα γενικότερο όχι μόνο του Βορείου Αιγαίου, ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στη συμβουλευτική των επενδύσεων πρέπει να έχουν μια κάποια μορφή πιστοποίηση. Πώς φωνάει σε ένα μηχανικό, ο οποίος για να σου υπογράψει ότι το σπίτι σου δεν θα πέσει, θα πρέπει να έχει κάποια πιστοποίηση, κάποια άδεια κλπ. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να υπάρχει και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, γιατί εκεί δεν κινδυνεύει να πέσει το σπίτι σου, αλλά κινδυνεύει να πέσει η επιχείρησή σου, να σε πλακώσει. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που ευδοκιμούν στο Βόρειο Αιγαίο και σε ποιες θα πρέπει να υπάρξει στήριξη? Κοιτάξτε, το Βόρειο Αιγαίο έχει την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας. Η νησιωτικότητα μπορείς να τη δεις από την αρνητική της πλευρά, υπό την έννοια της διχαίρειας των συγκοινωνιών, από την έννοια της αύξησης του κόστους των μεταφορών κλπ. Από την άλλη πλευρά, η νησιωτικότητα μπορεί να είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, υπό την έννοια αφενός μεν ότι είναι εύκολες οι παρεμβάσεις σε ένα στενό χώρο ενός νησιού, σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά και δεύτερον ότι ουσιαστικά σε επίπεδο τουριστικού προϊόντος, που είναι ένα μείζον ζήτημα συνολικά για την ελληνική οικονομία. Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός είναι ατμομηχανή για την ελληνική οικονομία. Τα νησιά έχουν μια προνομιακή θέση. Το Βόρειο Αιγαίο δυστυχώς ή ευτυχώς έχει μείνει λίγο πίσω στο θέμα της τουριστικής ανάπτυξης. Λέω δυστυχώς από την πλευρά ότι κάποια άλλα νησιά μας έχουν ξεπεράσει και έχουν τραβήξει κόσμο κλπ. Και έχουν αυξήσει, πολλαπλασιάσει το τοπικό τους εισόδημα. Λέω όμως και ευτυχώς, γιατί με την έννοια ότι τα νησιά μας ακόμα δεν έχουν χαλάσει, δεν έχουν καταστραφεί, δεν έχουν γίνει βίαιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον το φυσικό ή το δομημένο. Άρα λοιπόν μπορείς να σχεδιάσεις κάποια ανάπτυξη η οποία κατά κάποιο τρόπο να σέβεται και τον κάτοικο και το περιβάλλον και τις ανθρώπινους και τους κοινωνικούς πόρους. Πιστεύω ακράδαντα και το πιστεύουμε συνολικά και όλοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουμε στο σύνδεσμο, ότι το μέλλον στα νησιά μας είναι η ανάπτυξη του τουρισμού σε ήπιες μορφές, χωρίς αλλίωση του περιβάλλοντος, με μικρές επιμέρους επενδύσεις κατά κύριο λόγο, χωρίς να αποκλείονται κάποιες μεγαλύτερες, ο οποίος όμως τουρισμός να έχει σημείο αναφοράς και την υπόλοιπη παραγωγή των νησιών στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Όλες οι χώρες του κόσμου πουλάνε ήλιο, πουλάνε θάλασσα, έτσι πουλάνε παραλίες. Εμείς θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα έχουμε και με το παραπάνω, αλλά την ίδια στιγμή στα νησιά μας υπάρχει ο τοπικός πολιτισμός, ο οποίος κρατάει από αιώνες πίσω, χιλιετηρίδες θα έλεγα, ότι υπάρχουν τα φυσικά μνημεία. Εδώ υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας και ένα πολυθωμένο δάσος, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο, έτσι. Η Λέσβος έχει κηρυχθεί από την UNESCO Γεωπάρκο. Ότι υπάρχει μια τοπική γαστρονομία η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε τοπικά προϊόντα που είναι μοναδικά ανά την Ιφίλιο, όχι μόνο στη Λέσβο και στη Χίο και στη Σάμο, τα μοναδικά κρασιά στη Λίμνο, τα καλαθάκι το τυρί, στη Λέσβο ξέρω εγώ, η ελιά, το λάδι, το ούζο, όλα αυτά τα πράγματα, τα αλιεύματα. Οπότε ουσιαστικά ο τουρισμός κατά κάποιο τρόπο να αποτελεί την ατμομηχανή που τραβάει και τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και μοιράζει το εισόδημα συνολικά. Οπότε οι ωφελούμενοι έμεσα να είναι όλοι οι κάτοικοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της τοπικής ανάπτυξης και αυτήν λίγο πολύ υπηρετούμε και όλοι οι συνάδελφοί μου στις προσπάθειες που κάνουμε να υποστηρίξουμε συμβουλευτικά επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε τι σειρά βρίσκεται, σε ό,τι έχει να κάνει με την άντληση
πόρων μέσα από τα προγράμματα. Κοιτάξτε, προγράμματα υπάρχουν κατά καιρούς. Το θέμα είναι ότι αυτό που διαπιστώσαμε εμείς κατά καιρούς ήταν ότι υπήρχαν κάποιες αστοχίες στο σχεδιασμό, είτε διότι δεν λαμβάνονταν υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, είτε διότι δεν υπήρχε γνώση του πεδίου, των επιμέρους επιχειρήσεων, τι ανάγκες έχουν, τι προβλήματα κλπ. Φιλοδοξία μας λοιπόν δεν ήταν να φτιάξουμε ένα σύνδεσμο για να πάμε να μαλώνουμε με την περιφέρεια ή με το κεντρικό κράτος και να λέμε δεν τα λες καλά εδώ, δεν τα λες εκεί, αλλά ίσα ίσα να πάμε να τίνουμε χέρι συνεργασίας, να βοηθήσουμε να γίνει σχεδιασμός, να βοηθήσουμε να βγουν πιο σωστά προγράμματα που πατάνε πιο πολύ στην τοπική πραγματικότητα, στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δεν είναι μόνο τι λεφτά θα παίρνει η περιφέρειά μας, το θέμα είναι αυτά τα λεφτά να πιάνουν τόπο και να έχουν αυτό που λέμε εμείς οικονομολόγοι πολλαπλασιαστική επίδραση, δηλαδή το 1 ευρώ να φέρνει άλλα 10 και όχι απλά να πέφτει και να ξοδεύεται και να τελειώνει η ιστορία. Αυτή είναι η λογική. Ίσως θα πρέπει να σας πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό ότι όταν σχεδιάζονταν τα προγράμματα σε επίπεδο κεντρικό, είχε βγει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα συνολικά για όλη την Ελλάδα, το οποίο μιλούσε για την υποστήριξη μικρών ενοικιαζομένων δωματίων. Και έλεγε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθείς σε αυτό το πρόγραμμα και να εξυγχρονίσεις τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, που είναι πράγματι ένα μεγάλο ζητούμενο να εξυγχρονιστούν το τουριστικό προϊόν κατά κάποιο τρόπο να αναβαθμιστεί, θα έπρεπε ως επιχείρηση να απασχολούσες τον προηγούμενο χρόνο μισό εργαζόμενο. Όταν λέει μισό εργαζόμενο, τον κόψει στη μέση, εννοεί, ξέρω εγώ, αθρηστικά γύρω στα 150 μεροκάματα. Αυτό λοιπόν, εμείς διαμαρτυρηθήκαμε και όταν τα λέγαμε σε αυτούς που τα είχαν σχεδιάσει στην Αθήνα, δεν μας καταλάβαιναν, μας έβλεπαν σαν να είχαμε πέσει από το φεγγάρι. Με την έννοια λέγανε, καλά, μισό εργαζόμενο, τι σας γυρέψαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πραγματικότητα με βάση την εμπειρία που έχουμε όλοι. Έτσι, πάρτε λοιπόν ενοικιαζόμενα δωμάτια που θέλετε, στην Ερεσό, στο Πλωμάρι, στα Βατερά, στο Μόλυβο. Πόσο διαρκεί η τουριστική σεζόν, 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες να πω εγώ το πολύ. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος έχει 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια που είναι μια αρκετά μεγάλη αυτή. Αν δεν τα διαχειρίζει το ίδιος με τη γυναίκα του ή με τα παιδιά του ή δεν τα καθαρίζει και πει να προσλάβει, ρε αδερφέ, και μια καθαρίστρια και να τη βάλει και στο ΙΚΑ και να την έχει και 8ωρο κανονικά ότι απασχολείται κάθε μέρα, στους 3 μήνες δεν δημιουργεί μισό εργαζόμενο. Αποτέλεσμα, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή μιλούσαμε άλλη γλώσσα με αυτούς που σχεδιάζανε, ήταν ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που το είχαμε τόσο πολύ ανάγκη, από το Βόρειο Αιγαίο, ξέρετε πόσες επιχειρήσεις τουριστικές μπήκανε? Καμία. Καμία, ούτε μία. Δηλαδή μπήκανε ξενοδοχεία και τέτοια, αλλά ενοικιαζόμενα δωμάτια που πονούσε, που έπρεπε να αναβαθμιστούν, δεν μπήκε κανένα. Είπα ένα απλοϊκό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό πόσο μπορούμε να παρέμβουμε, φτάνει να συναντήσουμε ευήκο ο νους στους ηθήνοντες και να καταλάβουν ότι είμαστε σύμμαχοί τους, υποστηρικτές τους, ότι πάμε από κοινού να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί. Πρώτος στόχος που έχετε θέσει σαν σύνδεσμος ποιος είναι? Είναι να έρθουμε σε επαφή με οποιονδήποτε σε κεντρικό ή σε περιφερειακό επίπεδο ή και σε νησιωτικό τοπικό επιμέρους εμπλέκεται στις διαδικασίες των επενδύσεων, είτε είναι οι ομάδες τοπικής δράσης όπως είναι η ΕΤΑΛ εδώ, η ΑΝΕΛ στη Λίμνο ή ξέρω εγώ και η ΑΕΚ στη Σάμο κλπ. Είτε είναι οι υπηρεσίες, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, είτε οι δήμοι ενδεχομένως στο βαθμό που εμπλέκονται, αλλά ακόμα και τα κεντρικά υπουργεία, να πάμε λοιπόν να καταθέσουμε τη διαθεσιμότητά μας και τη διάθεσή μας για συνεργασία, να βάλουμε τις πρώτες μας προτάσεις για το πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί άμεσα το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο, το οποίο τρέχει τώρα και συνδυάζεται με τους τεράστιους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ένας λίγο πιο φιλόδοξος, πιο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να επιδιώξουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια να δημιουργήσουμε μία ομάδα η οποία να φτιάξει ένα υλικό και να βγούμε ως σύνδεσμος με τη συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών να παρουσιάσουμε επενδυτικά το Βόρειο Αιγαίο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δηλαδή να πάμε στο επιμελητήριο της Αθήνας αυτό και να
να καλέσουμε επιχειρηματίες εκεί για να σου πούμε, κύριε Βόρειο Αιγαίο, αυτές είναι οι επενδυτικές δυνατότητες, αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες, οι θεσμικές που μπορείτε να υποφεληθείτε ενδεχομένως, αυτά τα κενά υπάρχουν στην αγορά, εδώ θα μπορούσατε να επενδύσετε, εδώ θα μπορούσατε να κερδίσετε. Και ουσιαστικά, αντί να εξαντλήσουμε τη δράση μας σε τοπικό επίπεδο, υποκινώντας τους τοπικούς επιχειρηματίες, που το κάνουμε και το κάνουμε με επιτυχία, να φέρουμε και επενδυτές απ' έξω, οπότε ουσιαστικά αυτή η όσμωση και με την τοπική κοινωνία να δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο μια πολλαπλασιαστική αναπτυξιακή διαδικασία. Και μια που μιλάμε για ένα σύνδεσμο που ιδρύεται για πρώτη φορά, καλό θα ήταν να μνημονεύσουμε τα ονόματα των ανθρώπων που είναι στο ΔΣ και να πούμε και από ποια νησιά. Ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σε πρώτη φάση από 7 μέλη, που μάλιστα οι 4 είμαστε από τη Λέσβο και οι 3 είναι από τη Χίο. Αυτό έγινε συνειδητά, επιδιώξαμε να μπει και κάποιος από τη Σάμο, αλλά δεν έγινε καταρτωτό, δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή κάποιος συνάδελφος από εκεί να συμμετέχει. Βεβαίως συνεδριάζουμε πολύ τακτικά με τηλεδιασκέψεις, είναι εύκολα πια αυτά τα πράγματα. Έτσι, πρόεδρος είμαι εγώ, αντιπρόεδρος είναι ο Γιώργος Επιτροπάκης από τη Χίο, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Παντελής Καραδούκας από εδώ, από τη Λέσβο, ταμείας είναι ο Παντελής ο Δημητρακόπουλος από τη Χίο. Και μέλη είναι ο Σπύρος ο Ευστρατίου, πάλι από τη Λέσβο, ο Ηλίας ο Μαλαματίνας και επίσης από τη Λέσβο και από τη Χίο ο Γιώργος ο Περής. 7 άτομα και βέβαια συμμετέχουν και από τα υπόλοιπα νησιά μέλη του Συλλόγου, έτσι, και ουσιαστικά δεν τηρούμε και πολύ τους τύπους, για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή όταν μαζευόμαστε να μιλήσουμε ως συμβούλιο, λέμε και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όποιος θέλει να παρακολουθήσει, να συμμετάσχει και να καταθέσει κάποια πρόταση, είμαστε στη διάθεσή του.